Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύουν τη δασική πυρκαγιά στον Εύρο ως τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 2 δεκαετιών στη χώρα μας. Η Φωτεινή Νάσος θα μας παρουσιάσει αναλυτικά τώρα τα στοιχεία. Φωτεινή. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, Γιώργο, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά στον Εύρο, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 720.000 στρέμματα έως το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Αυγούστου. Η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της Μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υιοθετεί τον ορισμό Μέγα Πυρκαγιά για αυτές τις φωτιές που ξεπέρασαν σε έκταση τα 100.000 στρέμματα από το 2002 έως και το 2023. Πρόκειται λοιπόν για συνολικά 16 μέγα πυρκαγιές, οι οποίες κατέκαψαν περισσότερα από 4.200.000 στρέμματα. Μεταξύ αυτών, η δασική πυρκαγιά στον Εύρο αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη σε έκταση μέγα πυρκαγιά των τελευταίων 21 ετών στην Ελλάδα. Ακολουθεί η πυρκαγιά στην Εύβοια το 2021, που κατέκαψε 511.000 στρέμματα δάσους, και βέβαια αυτές της Ηλίας το 2007 ήταν, θυμίζω, 2 το ίδιο έτος, που κατάπιαν 437.000 και 475.000 δάσους αντίστοιχα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αποτίμηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μόνο από δορυφορικές εικόνες, που είναι οι μόνες που είναι στη φάση αυτή διαθέσιμες, αλλά απαιτείται επιστημονική αξιολόγηση μετά την οριστική καταστολή τους, όχι μόνο των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, Γιώργο. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία αυτά, Φωτεινή, που δείχνουν και το μέγεθος της καταστροφής. Φυσικά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.